Τα ναυπηγεία στο νεόριο της Ήρου επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο υπουργών. Πλέον ο όμιλος διαθέτει εκτός από το νεόριο και τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, αποκτώντας νέα δυναμική. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην αναβίωση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. 170 πλοία εξυπηρετήθηκαν από το νεόριο Σύρο από την άνοιξη του 18, όταν και επαναλειτουργήσε υπό την καθοδήγηση του ομίλου Όνεξ. Σε ειδική εκδήλωση στην Ερμούπολη παρουσιάστηκαν τα νέα επενδυτικά σχέδια για την ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι που πίστεψαν στο όραμα και οι άνθρωποι που καθημερινά ανταγωνίζονται άλλα ναυπηγεία στην περιοχή. Σε σύντομη παρέμβασή του στην εκδήλωση, ο Αμερικανός πρεσβευτής κ. Τζέφρι Πάιατ έκανε γνωστό ότι το ναυπηγείο της Ήρου πιστοποιήθηκε πρόσφατα από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ώστε να μπορεί να επισκευάζει πλοία του. Καλησέρα. Αναφορά έγινε για την απομάκρυνση των δεκάδων χιλιάδων τόνων σκουπιδιών από το ναυπηγείο, αλλά και στις επενδύσεις, ώστε εκτός από ποντοπόρο πλοία να εξυπηρετεί και τουριστικά, αλλά και στη συνεργασία του για τη σχεδίαση πολεμικών πλοίων. Η εταιρεία Onyx είναι μια εμβληματική επένδυση των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αγκαλιάστηκε από το λαό της Σύριου, αγκαλιάστηκε από τους εργαζομένους των ναυπηγείων. Θεωρώ ότι η συγκυρία που περνάμε είναι κομβική σημασία για την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Ιδίως για το κομμάτι που έχει να κάνει με τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τους ομιλητές στην πρόταση γνωστού εφοπλιστή για διακοπή της συνεργασίας των Ελλήνων συναδέλφων του με τουρκικά ναυπηγεία μετά τις εξελίξεις στην Αγία Σοφιά.